Καλησπέρα και καλή χρονιά. Το όνομά μου είναι Κωνσταντίνος Γεωργιάδης και θα σας δείξω σε ένα μικρό βίντεο, θα κάνω μια μικρή παρουσίαση της πτυχιακής μου εργασίας με τίτλο Web Scrapping με χρήση .NET. Συγκεκριμένα είναι μια desktop εφαρμογή γραμμένη σε C#, η οποία αντλεί πληροφορίες σχετικά με θεατικές παραστάσεις με αυτόματο τρόπο χωρίς την παρέμβαση χρήστη. Ξεκινώντας, θα ήθελα να αναφέρω το URL πηγή από το οποίο έχω αντλήσει όλα τα URL των θετικών παραστάσεων, όπου θέτοντας ένα for loop στο συγκεκριμένο URL και θέτοντας μία μεταβλητή HTML node, έχω πάρει το χαρακτηριστικό href, δηλαδή το URL των συγκεκριμένων παραστάσεων, και με αυτόν τον τρόπο έχω εισάγει στη βάση όλες τις παραστάσεις τις οποίες έχουν προκύψει από το συγκεκριμένο link. Θα ήθελα να αναφέρω, βασικά να δείξω τη βάση στην οποία η οποία είναι κοινή, δεν την μοιράζουμε με ένα άλλο παιδί η οποία κάνει το ίδιο, το οποίο έχει το ίδιο θέμα απλά με άλλο σύστημα. Συγκεκριμένα οι γραφές που περνάω έχουν το ID3 που είναι το C#, και θέλω να δείξω και το timestamp, το οποίο είναι το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα το οποίο γίνεται η εγγραφή. Τώρα θα ακολουθήσει ένα live testing στο οποίο θα γίνει εισαγωγή της συγκεκριμένης παράστασης με τίτλο «Με τη σιωπή». Οπότε ας εκκινήσω το πρόγραμμα. Scrap me now. Τώρα, σε λίγα δευτερόλεπτα θα γίνει εισαγωγή της νέας παράστασης. Τώρα να εξηγήσω ότι ο χρήστης δεν χρειάζεται να αναπαρέβει σε κάτι, η διαδικασία σκάπινγκ γίνεται από μόνη της. Έχουμε δύο κουμπιά τα οποία μπορεί να πατήσει, το refresh list, το refresh load, το οποίο ανανεώνει το list view που τραβάει δεδομένα από τη βάση και μας τα δείχνει, και το export του κουμπί, το οποίο το πατάμε αν θέλουμε να εξάγουμε κάποια εγγραφή σε τρεις μορφές αρχείων, JSON, Excel και CSV. Τώρα σε λίγα δευτερόλεπτα θα γίνει και η επιτυχή εισαγωγή μιας εγγραφής, όπου εμφανίζεται, ενημερώνει φυσικά και το χρήστη. Ορίστε. Πατάμε και εξαφανίζεται. Και πάμε να δούμε τα αποτελέσματα. Να κάνουμε μια ανανέωση. Α, μπορούμε να το κάνουμε και από εδώ πέρα. Πατάντας το refresh load. Ναι, μπορούμε να τσεκάρουμε τις εγγραφές και από τη βάση και από το πρόγραμμα το ίδιο. Οπότε η παράσταση με το ID 400 είναι αυτή που εισήρθε τελευταία, που έγινε 7 κάτω, όπως μπορούμε να δούμε, πριν ένα λεπτό περίπου, από το σύστημα ID 3. Τώρα μπορούμε να δούμε, να ελέγξουμε αν όλα τα δεδομένα, τα στοιχεία τραβήθηκαν σωστά. Τώρα το διόλεμε τη στροφή. Έχουμε να τσεκάρουμε το πεδίο media URL, το οποίο μπορούμε να δούμε βασικά ότι είναι κενό, καθώς δεν υπάρχει κάποια εικόνα ή κάποιο YouTube, link YouTube το οποίο που υπάρχει, οπότε είναι κενό. Ο τίτλος του σαφώς
είναι αυτός. Περιγραφή. Ο producer είναι ο θέατρο κίνημα συναστική μικροσκοπική. Αυτή η πληροφορία αντλείται από εδώ. Και το Organizer ID προέκυψε από, παίρνουμε εδώ πέρα το τίτλο του οργανωτή καθώς γίνεται εισαγωγή, και άμα ψάξουμε Organizer στο 149, το οποίο είδαμε προηγουμένως, θα δούμε ότι αυτός ο organizer είναι ίδιος, καθώς και τα στοιχεία του είναι ίδια με αυτά εδώ. Οπότε για το πίνακα producer είμαστε εντάξει. Τώρα προχωράμε στο events, δηλαδή στις προβολές παραστάσεων. Έχουμε τρεις προβολές παραστάσεων: Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή 16 και 17 του μηνός στις 8 η ώρα με τιμή 10 ευρώ. Πηγαίνουμε στα events. Κάτω. Το production ID είναι το 400 και βλέπουμε ότι 15, 16 και 17 του πρώτου συνολικά 8 έχει 10 ευρώ. Επίσης να δούμε ότι online, εντάξει, δεν υπάρχει παράσταση, δεν βρίσκεται κάπου, απλά είναι online. Συγγνώμη λίγο, το ID είναι online, οπότε events είναι 81, συγγνώμη, οπότε βλέποντας το link 81 βρίσκεται εδώ περιγραφή. Στη συνέχεια θα δούμε το contributions, τους συντελεστές της παράστασης. Συγκεκριμένα θα αλλάξω το πρώτο και το τελευταίο για να δούμε ότι όντω πήγανε σωστά. Όπου έχουμε τον Νίκο Καραγιώργο με διασκευή και σκηνοθεσία. Οπότε πάμε, πατάξω ID 400. Ελέγχουμε το άνθρωπο 316 και τον ρόλο του 837. Ο άνθρωπος, το μέλος βασικά παράστασης, όχι άνθρωπος, το μέλος παράστασης 316, Νίκος Καραγιώργος, πολύ σωστά, και το ρόλ, συγγνώμη, το ρόλ ID είναι 837, οπότε πάμε 837 και έχουμε διασκευή και σκηνοθεσία, όπου είναι και το που είναι και ο ρόλος του. Και πάμε τώρα στις φωτογραφίες και στον Αλέξανδρο Σαΐδα, ο οποίος είναι το 318 και 351. Μπορούμε ότι το 318 είναι ο Αλέξανδρος Ισαΐας, και συγγνώμη, οι φωτογραφίες είναι 351. Οπότε βλέπουμε πολύ σωστά. Να αναφέρω επίσης ότι ότι τα Nuket Scrapping Libraries, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για το HTML, Jetpack και το Selenium, στα οποία οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν το πιο πολύ χρησιμοποιήθηκε το HTML Jetpack, γενικά χρησιμοποιήθηκε στο Production, εκτός από το πεδίο Media URL, το οποίο είναι μια πληροφορία η οποία δεν μπορεί να αντληθεί μέσω του HTML Jetpack, καθώς είναι, παράγεται με JavaScript. Έτσι χρησιμοποίησα το Selenium με headless mode για να μην, εννοείται, να μην πετάγεται κάποιο παράθυρο την ώρα της λειτουργίας του προγράμματος και κάνει δυσάρεστη την εμπειρία του χρήστη.
Οπότε όλα γίνονται αθόρυβα και μέσω του σελήνου, το οποίο αναγκαστικά καθυστερεί λίγο παραπάνω την εισαγωγή της εγγραφής, καθώς χρειάζεται παραπάνω χρόνο, περισσότερη επεξεργασία, αργεί την εισαγωγή της εγγραφής, αλλά αναγκαστικά γίνεται αυτό γιατί για να έχουμε καλύτερη ποιότητα του προγράμματος. Τώρα, οι πληροφορίες, επίσης το events εισάγεται από το Selenium με τη μέθοδο του Selenium, με μέθοδο που έχω φτιάξει, καθώς μετά από πολλές εγγραφές και που έχω κάνει και έχω περάσει την βάση, ανακάλυψα ότι τρέχει, ότι χτυπάει, ότι έχει runtime errors, τα οποία δεν θα ήθελα να προκύψουμε κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του, της ομαλής εκτέλεσης, οπότε αναγκαστικά χρησιμοποίησα το Selenium, ενώ τα άλλα tables γεμίζουν, τραβιούνται βασικά οι πληροφορίες τους από το, καθαρά από το HTML Agility Pack, όπως το Organizer, το Persons, το Contribution, δεν χρειάζεται να κάποια μέθοδο, το Venue και το Roles. Τώρα, όσον αφορά την εξαγωγή δεδομένων από τη βάση, έχω τρία αρχεία. Το αυτό είναι σε JSON. Να ανοίξει τώρα. Ναι, βασικά να δείξω ότι ο χρήστης, βάζοντας το ID και επιλέγοντας κάποιο checkbox για να εξάγει την εγγραφή, πατάει το κουμπί της προτίμησής του σε τι μορφή θέλει να το εξάγει και στη συνέχεια γίνεται εξαγωγή. Τα αρχεία τα έχω από πριν έτοιμα. Ορίστε, η σιωπή με το link της, όλα τα πεδία της τα έχω σε πολλές και αυτό νομίζω, σε CSV είναι αυτό και το άλλο είναι σε Excel. Πέσω με αυτό το αρχείο, αυτό το πρόγραμμα δεν τα ανοίγει σωστά. Okay. Έχουμε την ίδια γραφή απλά σε CSV μορφή. Η γραφή της παράστασης σιωπή, το ID διαφέρει εννοείται από αυτό που ψάχναμε αρχικά, απλά τα έχω έτοιμα από πριν τα αρχεία και σε Excel τύπο, τα οποία βρίσκονται εδώ. Οπότε αυτό είναι το όλο πρόγραμμα. Ελπίζω να σας ικανοποίησε.